στο Πανεπιστήμιο του Μοιρά, τον κύριο Χαραλαποκότση. Καλώς ήρθατε, κύριε Κότση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε καλά στα χέρια μας, έχουμε εκκρεμότητες επίσης στα χέρια μας. Κλείδωσε η συμφωνία για τη δόση, αν μη τι άλλο για το ποσό των 31,5 δις ευρώ. Έχουμε όμως και μια μεγάλη εκκρεμότητα για να οδηγηθούμε στην τελική λύση, έτσι όπως περιμένουμε να αποτυπωθεί στο επόμενο Eurogroup στις 22 Νοεμβρίου. Αυτό το περί βιωσιμότητας του χρέους. Και μπορεί κάποιοι να το ακούνε και να λένε μα τι είναι αυτό τώρα. Όμως είναι αυτό το οποίο προκαλεί μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δανειστές μας, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Πετε μου, πώς μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό της βιωσιμότητας, ώστε να έχουμε και την εκταμείευση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Κοιτάξτε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης βασικά. Από τεχνικής πλευράς υπάρχουν αρκετές προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσε το χρέος να καταστεί βιώσιμο. Και εξηγούμε. Ναι. Το ύψος του χρέους μιας χώρας, όσο και αν είναι, μπορεί να καταστεί βιώσιμο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία έχει χρέος πάνω από 200% επί το ΕΠ και το χρέος είναι βιώσιμο. Για ποιο λόγο? Επειδή πληρώνει επιτόκια 0, κάτι. Κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώνει τόκους για το ύψος του χρέους το οποίο έχει. Δύο λοιπόν είναι τα μεγέθη τα οποία επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Το ένα είναι το επιτόκιο και το άλλο είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας. Σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε μηδενικό επιτόκιο, όπως είπε ο κύριος Νταλάρα σήμερα, και μηδενική ανάπτυξη, τότε το χρέος καταρχήν σταματάει εκεί που βρίσκεται. Για να μειωθεί θα πρέπει το επιτόκιο να κατέβει και να έχουμε και αντίστοιχα να βελτιωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί η κυρία Λαγκάρντ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένουν στο κούρεμα του χρέους, στο περαιτέρω κούρεμα, και έχουμε τη μεγάλη αντίδραση της Γερμανίας, γιατί αυτό θα το υπομειστεί βεβαίως, θα το υπομειστούν οι Ευρωπαίοι δανειστές μας, η οποία Γερμανία αντιδρά έντονα, γιατί υπολογίζεται ότι η δική της συνεισφορά σε ένα νέο κούρεμα θα είναι περίπου 17,5 δις ευρώ. Καθαρά. Γιατί επιμένει όμως η κυρία Λαγκάρντ? Ο ουσιαστικός λόγος καταρχήν είναι ότι το χρέος αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμο. Και δεν είναι βιώσιμο διότι για να καταστεί βιώσιμο ακόμα και για το 2022 θα πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη πάνω από το 3% κάθε χρόνο και ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο να υπερβαίνει το 5%. Αυτές τις επιδόσεις έτσι έχει κάνει καμία οικονομία μέχρι οπότε, τώρα. Εάν αντιλαμβάνομαι καλά, πέστε μου αν το έχω αντιληφθεί καλά, παρόλο που δεν είμαι οικονομολόγος, η κυρία Λαγκάρντ εκφράζει τις ανησυχίες της για αυτό που πριν περιγράψατε ως πολιτική λύση της βιωσιμότητας του χρέους. Γι' αυτό και προτείνει αυτό που σήμερα είπε, μία λύση που δεν θα είναι γρήγορη, πρόχειρη και θα είναι χωρίς εκπτώσεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν δεν προχωρήσουμε σε μια ριζική αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του χρέους μας, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, για να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό ούτως ή άλλως, άλλωστε και οι Γερμανοί, από ό,τι φαίνεται, προκρίνουν την πρόχειρη λύση αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχουν εκλογές από τη μία και από την άλλη, διότι η γερμανική πολιτική ούτως ή άλλως είναι μια πολιτική των μικρών βημάτων από την εποχή του Willy Brandt, το θυμόσαστε, όπου θεωρούν ότι με μικρά βήματα μπορεί κανείς να φτάσει στο στόχο. Όμως η κυρία Λαγκάρντ, από τη μία είναι συνήγορος δικός μας αυτή τη στιγμή, από την άλλη όμως μπορεί να έχει και στο μυαλό της να παγιστρωθεί τελικά από το πρόγραμμα. Και τούτο φαίνεται για το λόγο ότι θα έχετε προσέξει ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα προγράμματα της χώρας μας βαίνει συνεχώς μειούμενη. Είχαμε ξεκινήσει με το 1 τρίτο του ποσού με το οποίο είχε συνεισφέρει τότε το ΔΝΤΟΥ. Στη συνέχεια πήγαμε στο δεύτερο πακέτο μόνο με 10 δισεκατομμύρια και τώρα υπάρχει μια συνολική αμφισβήτηση. Κατά τα άλλα όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Λαγκάρντ βάζει ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ καλά ότι το βάζει η κυρία Λαγκάρντ και το βάζουμε απευθείας εμείς. Είναι καλό ότι το βάζει η κυρία Λαγκάρντ, αλλά όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, στο επόμενο Eurogroup σε μια εβδομάδα θα έχουμε πολιτική θέση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Τι λέτε, γιατί διαβάζοντας ξένο τύπο, είδα ότι αν στο Eurogroup, το οποίο έχουμε την επόμενη εβδομάδα, που θα πρέπει να έχουμε και την τελική απόφαση για τη λύση του θέματός μας, υπάρξει μία δήλωση
χωρίς καμία συγκεκριμένη οικονομική αναφορά ως προς τη βιωσιμότητα, δηλαδή θεωρείται το χρέος βιώσιμο, θα επιτρέψει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εκταμιεύσει το ποσό που του αναλογεί, εμείς θα πάρουμε τα χρήματα τώρα, αλλά όμως ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στις αγορές. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Είναι σαφές αυτό ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αμφισβήτηση για την βιωσιμότητα του χρέους μας και βέβαια για τη σωτηρία της χώρας μας και την παραμονή της στο ευρώ. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως, νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει και επειδή η Γερμανία από ό,τι φαίνεται δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο, θα προσπαθήσουν ίσως να κουρέψουν κάποια περιφερειακά, αν θέλετε, ποσά, όπως είναι αυτό των κερδών της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας από τα ομόλογα τα οποία κατέχει. Άλλωστε, ελέγχθηκε αυτές τις μέρες και από Γερμανό ελευθεροδημοκράτη, μάλιστα, ότι δεν θεωρεί ότι είναι ηθικό το να κερδίζει η χώρα του από την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Άρα, θέλουν να μας χαρίσουν με άλλα λόγια τους τόκους τους οποίους έχουν εισπράξει μέχρι τώρα. Αυτά όμως είναι πολύ μικρά ποσά για να δώσουν ασπιρίνες, για να δώσουν λύσεις στο πρόβλημά μας. Θεωρείτε δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάμε σε αυτό που λέμε ριζική, όπως το περιγράφει η κυρία Λαγκάρντ? Η ριζική λοιπόν έχει δύο εκφάνσεις. Η μία είναι να υποστούν απώλειες μακροπρόθεσμα και μελλοντικά, δηλαδή να μειωθούν απλά τα επιτόκια και να υπάρξει μια μεγάλη επιμήκυνση του χρέους, θα έλεγα ακόμη και για 50 χρόνια, γιατί όχι. Και από την άλλη βέβαια ένα κούρεμα του επίσημου, όπως λέμε, χρέους, το οποίο θα οδηγούσε σε απώλειες άμεσες. Λοιπόν, για να δούμε, κοντός ψαλμός αλληλούια που λέει και ο λαός, θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντως, στο μέλλον του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι καλά. Είναι καλά, είναι καλά, είναι και το θέμα της ζώης το οποίο έρχεται, αλλά και τα πρόσθετα χρήματα επίσης δημιουργούν, από ό,τι βλέπετε, μόνο με την αναγγελία ένα αισιόδοξο κλίμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια στη συνέχεια, αν έρθουν και τα χρήματα και με αυτά τροφοδοτηθεί η πραγματική οικονομία, οι υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις με ρευστότητα, νομίζω ότι φαίνεται ένα φωτάκι στο τούνελ, το οποίο θα μπορούσε να μας γεννήσει αυτή τη στιγμή με κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκότση, και εμείς να πάμε να δούμε.